Ο Δημήτρης Παπατσάκονας ή αλλιώς ο πρίγκιπας, όπως το χαρακτήρισε μία μικρή ταυμάστρια Γιώργο, έρχεται απόψε με άγριες διαθέσεις. Αν καταφέρει να σας μαγνητήσει με την εμφάνισή του ο παίκτης του Χρήστου Μάστορα, μην παραλείψετε παρακαλώ πολύ να τον ψηφίσετε. Η κόρη τον βλέπει τώρα, λέγε! Τον βλέπει. Τον βλέπει. Τον βλέπει. Το δεύτερο live, κατά με, πήγε πάρα πολύ καλά. Μου άρεσε πάρα πολύ η εμφάνιση που έκανα και το κομμάτι και το στυλ του τραγουδιού που είπα. Το κομμάτι, το αυθεντικό του Chris Isaac, είναι λυρικό, είναι εκπληκτικό. Δεν θα το ακούμπα εγώ ποτέ να το μετατρέψω και να το κάνω live vanilla. Το σχόλιο του κ. Τσαουσόπουλου δεν με επηρέασε αρνητικά. Το κρατάω και συνεχίζουμε να αποδείξω τι αξίζω. Nobody. Μου άρεσε πάρα πολύ το σχόλιο που έκανε ο κ. Στεφάνος και το μήνυμα που μου είπε της κόρης του. Παπά, πες του ότι είναι σαν πρίγκιπας και μίλα του καλά. Τέλειο. Δημήτρη μου, τι κάνεις? Τέλει, όλα καλά. Μουα, μουα. Yeah. Όλα καλά, όλα τέλεια. Ωραία, what are you singing? Τραγουδάω το Zombie από Bad Wolves. What's in your head? It has a very nice contrast between like the dark kind of goth rock vibe that he has, but he also has this kind of like sweet and like honest thing that you want to like hug him and you want him to hug you, and I want to like get that across with the performance. Υπάρχει μια αντίθεση με το κουπλέ και το ρεφρέν. Στο κουπλέ πρέπει να είμαι πιο γλυκός και στο ρεφρέν να βγάλω κάτι πιο άγριο αλλά συγκρατημένο και να μεταδώσω το κομμάτι στο κοινό με κινήσεις και με την έκφραση. Ωραία, ωραία, ωραία. Nice, nice, nice. Very cool. I like it. Πρώτη φορά σ' ακούω έτσι τόσο γλυκό στο κουπλέ. Είναι μαγική η φωνή σου εκεί. Μετά, όταν μπαίνεις στο bridge, ήθελα να ακούσω τη διαφορά. Ήθελα να ακούσω αυτό που σε έχει κάνει γνωστό στο παιχνίδι, αυτό το γρέζι, ρε παιδί μου. Το έχεις ή... Ο Δημήτρης σε αυτή την περίοδο περνάει μια δυσκολία με το λαιμό του, ένα πρόβλημα υγείας. Όμως είναι θηρίο και πιστεύω θα το αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι σε κάθε live εξελισσόμαστε. Οπότε στο τρίτο live που έρχεται και με το κομμάτι ειδικά που έχω να πω, δείχνοντας το τι έχει να πει το κομμάτι στον κόσμο, ο κόσμος θα με στηρίξει όπως έκανε και στα δύο προηγούμενα και θα ενθουσιαστεί λίγο περισσότερο γιατί έχω περισσότερα πράγματα να δώσω.
19 in your head. Εδώ τώρα πώς θα κατέβεις? Α, καλά. Εγώ πετώντας θα κατέβαινα. Καλά. Πάρα πολύ καλά. Ωραία, ωραία. Μελίνα μου, για πες. Πώς είσαι, Δημήτρη, σήμερα? Είμαι πολύ καλύτερα. Σε άκουσα, εντάξει. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, ήταν από τα πιο ωραία act που έχω δει στο X Factor. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Χαιρόμαστε για αυτό. Ήσουν... Πραγματικά η φωνή σου, δεν ξέρω, ίσως νομίζω ότι όταν κρυώνουμε κάτι γίνεται με εμάς τους τραγουδιστές και κάτι συμβαίνει και βγάζουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ίσως από την αδυναμία που αισθανόμαστε ότι δεν το έχουμε, ήταν η πολύ γλυκιά η φωνή σου, ήσουν πολύ ωραίος εκφραστικότατος. Μ' άρεσε που είχες το eye contact, ήσουν εξαιρετικός. Ήτανε... Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μπράβο, Δημήτρη. Μάλιστα. Γιώργο. Χάθηκε ο κόσμος να είσαι over 25. Τι σου έστειλε η κόρη σου? Χάθηκε ο κόσμος να είσαι over 25, να είσαι στην ομάδα μου. Μα δεν θα μου στέλνε μετά μηνύματα η κόρη μου. Για πες για την κόρη σου. Τι σου έστειλε η κόρη σου? Πες μας, τι σου λέει το παιδί από το σπίτι? Όχι, όχι, άστο το παιδί τώρα. Σου είπε η Μελίνα ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχει δει ποτέ στο X Factor. Εγώ που το ζω από την πρώτη του στιγμή εδώ. Και είναι και ένας φίλος μου εδώ μέσα τώρα που το ζήσαμε μαζί. Τώρα μπορώ να το πω, αφού είναι ο κολλητός μου, είναι αγαπημένος. Πες τον επιτέλους! Είναι εδώ ο Γιώργος Ελεβέντης σήμερα. Απόψε, Γιώργο, πού βρίσκεσαι άραγε? Με τον Γιώργο το ζήσαμε από την πρώτη στιγμή το X Factor, έτσι. Πριν 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Παραπάνω πρέπει να είναι. Ήταν από τα ωραιότερα πράγματα που έχω δει. Είσαι superstar, εγώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πάρα πάρα πολύ. Λίγο θέλω να έχεις το μυαλό σου μέσα από το κεφάλι σου μόνο για να εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Κάνε μου αυτή τη χάρη για να μην μας απογοητεύσεις. Σε παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Θα το κάνω. Μιχάλη. Ήταν πάρα πολύ καλή παρουσίαση. Σταθερή φωνή πάνω στο κομμάτι. Ήταν μια επιτυχημένη εμφάνιση. Ευχαριστώ. Τι καλύτερο. Χρήστο, για πες μας. Άρα, Δημήτρη. Όπως είπε και η κόρη του Γιώργου Θεοφάνους, σήμερα είσαι πρίγκιπας, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχεις όλα τα φόντα να γίνεις ο βασιλιάς του φετινού X Factor. Νάτα. Νάτα, νάτα, νάτα. Δεν μπορούσα να ακούσω κάτι καλύτερο, πιστεύω. Αν συνεχίσεις έτσι, και αν καταφέρουμε να γνωρίσουμε και λίγο παραπάνω εσένα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μας δίνεις κομμάτια από την ψυχή σου εδώ πάνω στο stage, πιστεύω ότι έχεις όλα τα φόντα να γίνεις βασιλιάς αυτού του X Factor. Θυμήσου το. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Δημήτρη μου. Και οι τέσσερις σου είπανε υπέροχα πράγματα. Για πήγαινε να ξεκουραστείς. Να πας να ξεκουραστείς. Καλή συνέχεια. Ξεκουράσου εσύ, ξεκουράσου.